Περνάμε στην τελευταία εισήγηση για σήμερα από τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά και διορίστηκε δικαστικός επιμελητής ως ο πρώτος επιτυχών του διαγωνισμού του 1993 στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Είναι από τους πρώτους δικαστικούς επιμελητές που ξεκίνησαν τη διαδικασία της κατάσχεσης ταμείου με το νέο νόμο του 2013 για τους στρατηγικά κακοπληρωτές οφειλέτες του Δημοσίου με ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Οι επιχειρήσεις αυτές και οι αποστολές διενεργούνται πολλές φορές σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και την οικονομική αστυνομία σε νυχτερινά καταστήματα διασκέδασης για να εισπράξουν χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Η εισήγησή του έχει τον τίτλο «Η εκτέλεση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης». Κυρία Πρόεδρε, κυρία Καθηγήτρια, κυρίες κύριοι, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό σου, κύριο Παλάση, για την τιμή που μου έκανε να είμαι σήμερα κοντά σας και να μιλήσω περισσότερο για πρακτικά θέματα της αναγκαστικής εκτέλεσης, διότι το θέμα «Η εκτέλεση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης» είναι η τελευταία πράξη του δράματος. Αν έχετε περάσει από τις γνώσεις της κυρίας Ιψέ, του κυρίου Αλαβάνου, της κυρίας Μαγκόλα και δεν καταφέρατε να κερδίσετε τίποτα, τότε ο δικαστικός επιμελητής είναι ο τελευταίος που θα δείτε. Καταρχάς, η ιστορία του δικαστικού επιμελητή. Ο δικαστικός επιμελητής δεν εφευρέθηκε τελευταία. Τον βρίσκουμε στο εδάφιο Β του άρθρου 159 στην νομοθεσία του Σόλωνα. Με τον νόμο των της προσκλήσεως κλητήρια επιγράψεστε. Δηλαδή, το όνομα του δικαστικού επιμελητή πρέπει να αναγράφεται επάνω στην κλήση, τον 6ο αιώνα π.Χ. Αργότερα, το συναντούμε στο Δημοσθένη, στους Βυζαντινούς νόμους και με τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους, σε ένα από τα προσόντα του ήταν απαραίτητα να έχει πτυχίο ειρηνοδίκη. Τώρα, πότε βλέπουμε το δικαστικό επιμελητή στην πόρτα μας? Δεν θα έρθει μια ωραία πρωία να σας χτυπεί στην πόρτα και να σας πει: «Κύριε, σας πετάω έξω μαζί εσάς και την οικογένειά σας». Προηγούνται μια σειρά από ενέργειες. Ένα τραπεζικό ίδρυμα ή ένα φαντ αναθέτει σε μια εισπρακτική εταιρεία στην αρχή, σε κάποιους υπαλλήλους των 600-700 ευρώ, να σας κάνουν δεκάδες τηλεφωνήματα, να σας σπάζουν τα νεύρα, όπως έχουν σπάσει τα δικά μας πολλές φορές, γιατί και εμείς πολλές φορές είμαστε οφειλέτες, για να έρθετε να ρυθμίσετε. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι νομικές ενέργειες. Έρχεται μια εξώδικος πρόσκληση, η οποία σας καλεί να πάτε να ρυθμίσετε ή σας ενημερώνει για το, και σας ενημερώνει για το υπόλοιπο της οφειλής σας, και εκεί είναι η πρώτη επαφή που έχετε με το δικαστικό επιμελητή. Αν περάσει αυτή η προθεσμία, θα εκδοθεί διαταγή πληρωμής, θα σας επιδώσει πάλι ο δικαστικός επιμελητής μια διαταγή πληρωμής μαζί με επιταγή που θα αναφέρει ακριβώς το ποσό που οφείλεται, και πολλές φορές μετά από λίγες μέρες ή κάποιους μήνες έρχεται μια δεύτερη επίδοση για να τελεσυδικήσει. Εάν περάσει και αυτή η προθεσμία, τότε θα σας έρθει η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, η οποία αρχίζει διαδικασία, η αντίστροφη μέτρηση μάλλον για τον πληστηριασμό. Ο πληστηριασμό που θα οριστεί με την έκθεση είναι μεταξύ 7 με 8 μήνες. Εκεί λοιπόν ο φιλέτης έχει τη δυνατότητα να κάνει όλες τις ενέργειες. Εάν φτάσουμε στην επιστρίγεση του ακινήτου ή πλοίου, γιατί και αυτά πάνε με τη διαδικασία του ακινήτου, τότε ο συμβολογράφος συντάσσει έκθεση κατακύρωσης και εκδίδει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, έγγραφο που θεωρείται εκτελέσεως τίτλος. Αυτός ο τίτλος επιδίδεται με αντίγραφο εξαπογράφου με επιταγή στον οφειλέτη και αρχίζει τριήμερη προθεσμία για την αποβολή και εγκατάσταση. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν σας επιδοθεί ένα έγγραφο Δευτέρα απόγευμα 6-6.30 ώρα, Παρασκευή πρωί μπορεί ο δικαστικός επιμελητής να σας αποβάλει. Η διαφορά τώρα των δύο παραπάνω εκθέσεων μεταξύ έκθεση κατακύρωση και περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης. Κατά τους τύπους ισχύει η πρώτη. Ουσιαστικά όμως λόγω εκτελεστού τίτλου υπερισχύει η δεύτερη. Στην περίληψη δεν προσαρτάται τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με το 2178-2014 νόμο. Προβλήματα προς την ταυτότητα του ακινήτου λύνονται κατά την επιτόπια μετάβαση είτε επανακοπή που δίνει τελική λύση. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχουν αγωγή που ζητούσε ένα κίνητο με όρη Α, Β, Γ, Δ 1500 τετραγωνικών, βγαίνει μια απόφαση με τα ίδια όρια με 1000 τετραγωνικά μέτρα. Η κατάσχεση γίνεται με τα ίδια όρια. Και έρχεται λοιπόν ο δικαστικός επιμελητής να ψάξει και να βρει ποιο είναι αυτό το ακίνητο των ελαστικών διαστάσεων που με τα ίδια όρια πότε είναι 1000 τετραγωνικά, πότε είναι 1500. Μέχρι να συντελεστεί η μεταγραφή, η κυριότητα παραμένει στον καθού η εκτέλεση και μετά την κατακύρωση. Υπάρχουν εξαιρετές ημέρες. Εξαιρετές ημέρες που δεν μπορεί να γίνει εκτέλεση
τη περίληψη κατοικιδωτική έκθεση, είναι όλε οι επίσημε αργίε του κράτου, τα Σάββατα και οι Κυριακέ, ο μήνα Αύγουστο, η περίοδο από 23 Δεκέμβρη μέχρι 7 Πρώτου, μια εβδομάδα πριν και μετά των εκλογών, στι δημοτικέ ισχύει και για τη δεύτερη εβδομάδα όταν υπάρχει δεύτερη Κυριακή και τι αργίε του Πάσχα. Όταν λοιπόν σα χτυπήσει την πόρτα ένα δικαστικό συμμελητή, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα. Εάν δεν ανοίξω την πόρτα, μπορώ να αποφύγω την αποβολή? Εάν αντισταθώ ή ταμπουρωθώ με στην κατοικία μου, μπορώ να αποφύγω την αποβολή? Εάν θελήσω να δελεάσω τα όργανα της εκτέλεσης, μπορώ να αποφύγω πάλι? Εάν παρακαλέσω, μπορώ να αποφύγω? Εάν δεν βρίσκω τον δικηγόρο μου, μπορώ να απαιτώ να περιμένει η εκτέλεση μέχρι να τον βρω? Σε ένα κράτος δικαίου, η απάντηση είναι όχι. Επειδή όμως ζούμε σε μια χώρα που συμβαίνουν και απρόβλεπτα, ίσως κάποια από τα παραπάνω ερωτήματα να ευδοκιμήσει. Αλλά αυτό θα είναι μια προσωρινή αναστολή για λίγες μέρες ή λίγες ώρες. Γιατί θα έρθει κάποιος άλλος που θα κάμψει αυτές τις αντιστάσεις. Ο δικαστικός συμμελητής ως δημόσιος λειτουργός έχει και νομικά και αστυνομικά καθήκοντα. Το 29 και το 930 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας του δίνει τη δυνατότητα και την εξουσία στο όνομα του ελληνικού λαού να εισέρχεται στην κατοικία, να ανοίγει πόρτες κλειστά έπιπλα και σκεύη, η δοχεία, καθώς και να αποκρούει κάθε αντίσταση. Ο ρόλος της αστυνομίας. Ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα να ζητά συνδρομή όχι μόνο της Ελλάς, αλλά και των διοικητών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Και πριν κάποιος σκεφτεί ότι θα κατεβάσουν τους στρατό στους δρόμους, όχι, δεν θα κατεβάσουν τους στρατό στους δρόμους, όμως υπάρχουν ειδικά μηχανήματα του στρατού και της πυροσβεστικής που μπορούν να συνδράμουν μια αναγκαστική εκτέλεση, έτσι ώστε να μπορεί να μπει σε μια κατοικία που είναι δύσβατη η είσοδος. Η εκτέλεση είναι αυτοτελής και άμεση. 943 και 1005 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας. Είναι κατά παντός τρίτου που έλκει ή αντλεί δικαιώματα, καθώς και τους διαδόχους μετά την εγγραφή της κατάσχεσης στα αρμόδια βιβλία. Δεν είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ούτε υπάρχει τρόπος εκπλήρωσης οφειλής πλέον, αλλά η παράδοση ακινείται και μόνο. Από τη στιγμή που ο δικαστικός συμμελητής θα γράψει αποβάλλω και καθιστώ, η παραμονή οποιοδήποτε μέσα χωρίς την κατάθεση του υπερθεματιστή, του νέου ιδιοκτήτη, είναι παράνομη. Η έκθεση επίδοσης του καθού επιδίδεται στον καθού εντός 30 ημερών, εφόσον δεν είναι παρόν, και με το νέο νόμο 45-12-18, εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη νέα του διεύθυνση. Ποια η τύχη των κινητών πραγμάτων? Ο δικαστικός συμμελητής παραδίδει τα κινητά που θα βρει μέσα στον καθού ή σε πρόσωπο της οικογένειας που είναι αρμόδιο να παραλάβει. Αν αρνούνται ή απουσιάζουν, τότε τα δίνει στον υπερθεματιστή και τον ρύθμιση εγκιούχο. Η παραλαβή των άμεσων κινητών πραγμάτων που χρειάζονται βοήθεια, όπως τη μαλφή, έγγραφα, φάρμακα και κάποια βασικά ενδύματα, τότε ο οφειλέτης μπορεί να τα πάρει εκείνη τη στιγμή, με την ανοχή των οργάνων εκτέλεσης. Παράδοση αυτών σε μεσηγιούχο και φύλαξη μέχρι 6 μήνες, αλλιώς παραγράφεται κάθε αξίωση από τον καθού. Με τελευταία απόφαση θεωρείται ότι αυτό ισχύει μόνο για κινητά ευτελούς αξίας, οπότε ο μεσηγιούχος ξεκινά τη διαδικασία της εκπληστηρίασης αυτών. Η άμυνα του φιλέτη, όπως είπανε οι εξαιρετικοί κύριοι συνήγοροι, είναι η ανακοπή του 933. Οποιαδήποτε αναστολή εκτέλεσης μετά τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης δεν αναστέλει την εκτέλεση της περίληψης. Αν έχετε καταφέρει και έχετε πετύχει μία αναστολή του πληστηριασμού, κατά του πληστηριασμού, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε και να μείνετε μέσα στο ακίνητο. Χρειάζεται μια νέα ανακοπή, μια νέα δίκη, χρειάζεται αίτηση αναστολής και φυσικά σημείωμα προφάς εκτέλεσης για να μην έχετε απρόπτα. Παραλήψεις και παραβιάσεις από συμβολογράφο και δικαστικό επιμελητή. Ο κάθε οφειλέτης και ο υπερθεματιστής έχουν αξιώσεις κατά του δικαστικού επιμελητή, κατά του συμβολογράφου, γιατί και κατά της πολιτείας, αφού ενεργούν στο όνομα αυτής. Το πιο σωστό για έναν οφειλέτη είναι η επιλογή ενός κατάλληλου δικηγόρου για το πρόβλημά του να συμμορφώνεται στις υποδείξεις αυτού. Κλείνοντας, οι εκτελέσεις δεν γίνονται μόνο κατά ενός επαγγελματία ή ενός φτωχού ανθρώπου ο οποίος δεν κατάφερε να επιβιώσει. Γίνονται στους στρατηγικά κακοπληρωτές, σε αυτούς που πήγαν και πήρανε τα θαλασσοδάνεια που λέγαμε, αυτούς που πήραν τα καταναλωτικά, αυτούς που κάνανε ένα πολυτελή βίο και στο τέλος δεν πληρώσανε κανέναν. Πολλές εκτελέσεις στρέφονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει πολυτελή αυτοκίνητα με leasing, με χιλιάδες ευρώ το μήνα, δεν πληρώνουν, έχουν νοικιάσει, έχουν αγοράσει κατοικίες οι οποίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν και όταν έρχεται η ώρα, εκεί αρχίζουν και διαμαρτύρονται. Πολλές φορές, κυρία Πρόεδρε, κυρία Καθηγήτρια, ακούμε κατηγορίες κατά δημοσίων λειτουργών. Συνήθως είναι μια πλειοψηφία ανταρτών και κινημάτων του στυλ δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Είναι αυτή η έξυπνη
που θεωρούν εμάς χαζούς που πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και απαιτούν να τους δώσουμε και απαντήσεις. Καλούν τα όργανα να κάνουν διάλογο μαζί τους. Και μάλιστα τους απειλούν ότι εάν δεν απαντήσουν, τότε σημαίνει ενοχή. Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ενοχή. Τα αρμόδια όργανα πρέπει να απολογηθεί ή να απαντήσει ένας δικαστικός λειτουργός και ένας δημόσιος λειτουργός. Η σιωπή δεν σημαίνει ενοχή. Πολλές φορές, στις περισσότερες φορές, σημαίνει απαξίωση ή αδιαφορία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.